Και θα ήθελα και μια απάντηση σε αυτό που ανέφερε μόλις ο κύριος Κεγκέρογλου σε σχέση με τα πυρηνικά. Σε ύψιστη βεβαίως επιφυλακή, έχουμε δει να περνούν στα χέρια των ρωσικών δυνάμεων, αρχικά το Τσερνόμπιλ, μετά η περιοχή στη Ζαπορίζια με το δεύτερο. Είναι ένας τακτικισμός, είναι μια άσκηση, ας το πούμε, πίεσης προς την Δύση. Τι ακριβώς είναι όλο αυτό? Να τα πιάσουμε από την αρχή. Καταρχάς, εδώ έχουμε μια απαράδεκτη υπερελιστική επέμβαση, την απαράδεκτη εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία. Όμως αυτή η εισβολή τροφοδοτήθηκε όλα τα προηγούμενα χρόνια από αλυσιδωτούς άλλους αναθεωρητισμούς. Για παράδειγμα, το πραξικόπημα το 2014, προηγούμενα τις έγχρωμες τις επαναστάσεις και στην Ουκρανία το 2004. Είχαμε δηλαδή μια αλυσίδα γεγονότων, όπως επίσης και τη στρατιωτική περικύκλωση της Ρωσίας. Να σας θυμίσω ότι το 2018, στην Σύνοδο της Βαρσοβίας του ΝΑΤΟ, μιλώντας για τα πυρηνικά, υπήρξε το κάλεσμα για το πρώτο πυρηνικό πλήγμα από το ΝΑΤΟ, με την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ να συμφωνεί και να υπογράφει αυτές τις αποφάσεις. Τα λέμε λοιπόν ότι, για να φτάσουμε εδώ υπήρξε μια αλυσίδα γεγονότων που οδήγησε στην απαράδεκτη εισβολή που πληρώνει ο Ουκρανικός και ο Ρώσικος λαός και ευρύτερα οι λαοί της περιοχής. Είναι πολύ επικίνδυνες οι διαστάσεις που λαμβάνει και εδώ μπορούμε να πούμε ότι το πρώτο ζήτημα είναι να κατανοηθεί ότι οι λαοί δεν πρέπει να διαλέξουν κανένα στρατόπεδο, να οργανώσουν τη δική τους αφοτελή πάλι ενάντια στους υπεριαλιστές. Και βεβαίως να πούμε και το εξής, ότι η συζήτηση για να επικρατήσει η διπλωματία δεν εξαλείφει τις αιτίες αυτού του υπεριαλιστικού πολέμου. Γιατί αυτές θα παραμείνουν, δηλαδή το κυνήγι των ανταγωνισμών, των ανταγωνισμών για τις σφαίρες επιρροής, για τις αγορές, για τα μερίδια της ενέργειας. Εκεί είναι η ουσία του πολέμου και βεβαίως σε αυτό συμμετέχουν όλοι και είναι μια σφοδρή αντιπαράθεση που γίνεται παγκόσμια μέσα για την πρωτοκαθεδρία η διαμάχη Ηνωμένων Πολιτειών, Κίνας και βεβαίως από κοντά η Ευρωπαϊκή Ένωση που δεν είναι καθόλου άβουλη, καθόλου αδύναμη, αναπτύσσει ευρωστρατούς, παίρνει επιθετικές πρωτοβουλίες στην κατεύθυνση ενίσχυσης στρατιωτικοποίησης με τις γνωστές ανακοινώσεις όλων των ευρωπαϊκών κυβερνήσεων μέσα σε αυτές και οι σοσιαλδημοκρατικές που λένε ότι εδώ να αυξήσουμε τους εξοπλισμούς. Και βεβαίως έχουμε και την ελληνική κυβέρνηση η οποία εμπλέκεται σε αυτόν τον πόλεμο ήδη και δεν εμπλέκεται μόνο με την βάση της Αλεξανδρούπολης και τα ΟΣΕ 100 και το Στεφανοβίκιο από όπου εκτοξεύονται μαχητικά που πάνε προς την Ανατολική Ευρώπη, αλλά υπάρχει και το ΣΕ-130 με τον στρατιωτικό εξοπλισμό που δόθηκε από την ελληνική κυβέρνηση. Και η τελευταία εξέλιξη, και θέλουμε να το καταγγείλουμε, είναι το γεγονός ότι αυτή τη στιγμή στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο πλέον το αμερικάνικο αεροπλανφόρο το Truman μαζί και το γαλλικό αεροπλανφόρο Charles de Gaulle με συνοδεία ελληνικών φρεγατών. Αυτές είναι οι φρεγάτες που θα συμβάλλουν στην άμυνα της χώρας. Αποτελούν συνοδευτικά των αεροπλανοφόρων, οι οποίες πλέον προς την βάση της Αλεξανδρούπολης για να ενισχύσουν την στρατιωτική δύναμη που οδεύει προς την Ανατολική Ευρώπη. Αν προσθέσουμε και τις ανακοινώσεις των Αμερικάνων ότι επεξεργάζονται σχέδιο μέσω της Πολωνίας για παροχή μαχητικών στην... Κύριε Παπαδάκη, να μας απαντήσει στο σχόλιο που κάνετε ο κύριος Κουμουτσάκος. Απλά να κλείσω ότι... Να ολοκληρώσετε σύντομα γιατί μας πιέζει λίγο χρόνο. Επικίνδυνη εξέλιξη λοιπόν, μιλάμε για μια πολύ επικίνδυνη κατάσταση και ακριβώς το κρίσιμο σήμερα είναι η απεμπλοκή από τον υπεριαλιστικό πόλεμο, να μην χρησιμοποιηθεί το ελληνικό έδαφος, η θάλασσα και ο αέρας ως πολεμικό ορμητήριο και καμιά συμμετοχή ελληνικών ενόπλων δυνάμεων. Κύριε Υπουργέ, ένα σύντομο σχόλιο από εσάς. Αυτή είναι η σωστή πλευρά της ιστορίας. Μία κουβέντα από τον κύριο Κεγκέρογλου πάνω σε αυτό. Αν βλέπει συσχετισμούς λοιπόν και με την Τουρκία, το ίδιο και στον κύριο Παπαδάκη, για να απαντήσετε εσείς, κύριε Κουμουτσάκο, ολοκληρώνοντας. Ναι, κοιτάξτε.
Καταρχήν να πούμε ότι, γιατί υπόθηκε κάτι για τα στρατηγικά συμφέροντα της χώρας, νομίζουμε ότι αυτά έχουν ξεπεραστεί από την ίδια την πραγματικότητα, από την ίδια την ιστορική πείρα. Να μην μιλήσουμε για την Κύπρο και την εισβολή, γιατί επικαλούνται κάποιοι τον κίνδυνο της Τουρκίας. Έγινε εισβολή στην Κύπρο με το ΝΑΤΟ, με το γνωστό ιστορικό του ρόλο σε αυτή την επέμβαση. Την εισβολή και την κατοχή σήμερα, 40 χρόνια. Αλλά μην πάμε τόσο μακριά, ας πάμε πιο κοντά. Όταν έχουμε, για παράδειγμα, την Τουρκία πρόσφατα να έχει εισβάλει στη Συρία, στο Ιράκ και στη Λιβύη και το ΝΑΤΟ να τις κάνει και πλάτες. Και γιατί τις κάνει πλάτες και γιατί έχει σχέση και με τον πόλεμο? Γιατί τις κάνει πλάτες για την αποσπάση από την επιρροή της Ρωσίας. Λοιπόν, όταν έχει λοιπόν αυτή τη στάση του Πόντιου Πιλάτου που οδηγεί στις παραβιάσεις, στα γνωστά αποτελέσματα στο Αιγαίο και στην Κυπριακή ΑΟΣ που οδηγούν σε επώδυνες διευθετήσεις για τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας, είναι λοιπόν αυτός ο δρόμος που έχει αποδειχθεί ότι καμία ασφάλεια για τους λαούς δεν έχει στους κόλπους του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά μόνο νέα βάσανα και δεινά. Λοιπόν, από αυτή τη σκοπιά λοιπόν είναι επικίνδυνη η στάση και είναι υπόλογη της Νέας Δημοκρατίας και όλα τα υπόλοιπα κόμματα που έχουν συνυπογράψει αυτόν τον δρόμο που έχουμε βαδίσει και έχουμε φτάσει μέχρι το κάζους μπέλι. Λοιπόν, κύριε Κουμουτσάκο, λέμε ότι θα έρθουν οι σύμμαχοί μας, οι σύμμαχοι που αφήσανε μόνους και τους Ουκρανούς. Είναι διδάγματα αυτά και ιστορική πείρα, και αυτά πρέπει να το χρησιμοποιήσει ο λαός μας για να δυναμώσει την πάλη του ενάντια στην εμπλοκή της χώρας μας περαιτέρω σε αυτά τα επικίνδυνα υπερεαλιστικά σχέδια.